κάθε θεσμική, νομική θα λέγαμε, καθιέρωση μέτρων προστασίας της γυναίκας ή και αναγνώρισης της ανάγκης ισοτιμίας ανάμεσα στα δύο φύλλα, αποτυπώνει στον έναν ή στον άλλο βαθμό την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί στην ένταξη της γυναίκας στην εργασία που είναι κοινωνικά αναγνωρισμένη. Κάτι που συνέβη μετά από πολλές εκατοντάδες χρόνια, σχεδόν αποκλειστικής απασχόλησης της γυναίκας στο ατομικό νοικοκυριό. Βέβαια, αυτή η νομική θεσμική κατοχύρωση δεν ήρθε από αυτόματα μέσα στην καπιταλιστική κοινωνία που έφερε αυτή τη μεγάλη αλλαγή της γυναίκας στην κοινωνική εργασία. Έγιναν, θα λέγαμε, πολύχρονοι και πολυπίκυλοι αγώνες, αρχικά από τις ίδιες τις εργάτριες, στις χώρες του πιο αναπτυγμένου τότε καπιταλισμού, στην Αγγλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κατά τον 19ο αιώνα. Αγώνες όμως έγιναν και από αστές φεμινίστριες στο 19ο και στο 20ο αιώνα. Όμως ο αγώνας για την καθιέρωση της 8ης Μάρτης σαν διεθνή μέρα της, για τα δικαιώματα της γυναίκας και την ισοτιμία της ανήκει στις σοσιαλίστριες γυναίκες του 1910. Θα λέγαμε, φίλοι και σύντροφοι, συντρόφισσες, ότι πρωτοπόρα ήταν η συμβολή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στη χώρα μας, αφού ήδη από το ιδρυτικό του καταστατικό καθιέρωνε τα αιτήματα και τον αγώνα για την ισοτιμία της γυναίκας. Πρόβαλε διεκδικήσεις, κυρίως για τις εργαζόμενες, τότε ακόμα και για τις υπηρέτριες, που δεν θεωρούνταν καν εργαζόμενες, ενώ με τη δική του δράση του κόμματος και της νεολαίας του, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στις απελευθερωμένες περιοχές από το Νέα Μελάς, δόθηκε το δικαίωμα της πολιτικής ψήφου. Δεν υπάρχει λοιπόν, θα λέγαμε, μικρότερη ή μεγαλύτερη κατάκτηση στην ισονομία των δύο φύλων που να μην αποτυπώνει τον αντίστοιχο αγώνα που έκανε το κόμμα μας. Και γι' αυτό είμαστε περήφανοι. Βέβαια, το κόμμα μας, εμείς οι κομμουνίστριες, πάντα είχαμε και έχουμε συνείδηση, συνέστηση ότι η ισονομία δεν οδηγεί και σε πραγματική ισοτιμία ανάμεσα στα δύο φύλλα. Πολύ περισσότερο η όποια ισοτιμία δεν είναι καθολική. Όσο υπάρχει κοινωνική ανισότητα, όσο υπάρχουν τάξεις με βάση την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Μόνο κατά την κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, με την κατάργηση δηλαδή της εκμεταλλευτικής σχέσης κεφαλαίου μισθωτής εργασίας, με την κατοχύρωση της κοινωνικής ιδιοκτησίας, μόνο τότε μπορούμε να πούμε ανεπιφύλακτα ότι ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για καθολική συμμετοχή της γυναίκας στην εργασία και στα όργανα εξουσίας. Για πραγματική ισοτιμία ανάμεσα στα δύο φύλλα, για ισοτιμία που να εκφραστεί και στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, στις σχέσεις τους με τα παιδιά. Μόνο με την επαναστατική, θα λέγαμε, εργατική εξουσία θεμελιώνονται στέρεα οι δυνατότητες ώστε όλη η εκπαιδευτική, η ιδεολογική, η πολιτιστική παρέμβαση της κοινωνίας να αντιμετωπίζει πραγματικά ριζικά στη ρίζα τους, έτσι, τις αιτίες τους, επιβιώσεις και αναχρονισμούς που έχουν πολύ βαθιές ρίζες στα βάθη του παρελθόντος. Φίλοι και σύντροφοι, φίλες και συντρόφισσες, διόλου τυχαία, πρωτοποριακές, πραγματικές κατακτήσεις για τις γυναίκες εκφράστηκαν γενικευμένα, το υπογραμμίζουμε αυτό, στην πρώτη χώρα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, στην τότε Σοβιετική Ένωση, πριν από έναν αιώνα και κάτι παραπάνω. Όταν ακόμα
κορυφαία του καπιταλισμού εκείνης της εποχής, δεν είχε αναγνωριστεί ακόμα ούτε καν το δικαίωμα της γυναίκας στα αστικά εκλογικά δικαιώματα, έτσι. Η γυναίκα στη Σοβιετική Ένωση είχε όμως τότε, αμέσως μετά την επικράτηση της Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης, με τον νόμο και με προσπάθεια βέβαια πολύ, είχε τα ίδια δικαιώματα με τον άνδρα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Και προσέξτε, τα παιδιά είχαν τα ίδια δικαιώματα ανεξάρτητα αν ήταν από γάμο ή από μία απλή σχέση. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε ένα πολύ ευνοϊκότερο, θα λέγαμε, συσχετισμό της ταξικής πάλης, δηλαδή μεταξύ των δυνάμεων του εργατικού κινήματος, του σοσιαλισμού από τη μια και του καπιταλισμού από την άλλη, διαμορφώθηκαν σταδιακά διεθνείς συμβάσεις που προκαλούσαν ορισμένη αναμόρφωση και αντιστοίχηση των εθνικών νομοθεσιών και στα καπιταλιστικά κράτη, φέρνοντας έτσι μια ορισμένη ισονομία στο οικογενειακό δίκαιο και στη συνέχεια και στο εργατικό δίκαιο. Όμως στην πράξη, άμεσα και πιο ολοκληρωμένα ωφελήθηκαν από αυτή την ισονομία οι γυναίκες της αστικής τάξης και των ανώτερων, θα λέγαμε, μεσαίων στρωμάτων και πολύ λιγότερο και τυπικά περισσότερο αυτό αφορούσε τις γυναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών τμήματων των μεσαίων στρωμάτων. Για παράδειγμα, το δικαίωμα να εκλέγονται γυναίκες παρέμεινε τυπικό για τις εργάτριες, όπως παρέμεινε τυπικό εδώ που τα λέμε και για τους εργάτες, αν δεν συμμετείχαν στις λίστες των κομμάτων των εργατικών, των κομμουνιστικών. Πολύ περισσότερο τυπική, θα λέγαμε, παρέμεινε η ισονομία ανδρών γυναικών στην εργατική νομοθεσία και παραμένει ακόμα μέχρι σήμερα. Και γι' αυτό παρατηρείται το φαινόμενο ότι κλάδοι που σχεδόν είναι αποκλειστικά γυναικείοι, είναι πάρα πολύ υποβαθμισμένοι και κακοπληρωμένοι. Ο μέσος μισθός είναι πολύ χαμηλός και σχεδόν είναι ανύπαρκτη, θα λέγαμε, ανύπαρκτες οι συνθήκες προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας. Ενώ αντίθετα σε κλάδους που έχουν μεγάλη επιστημονική και τεχνολογική ειδίκευση, παραμένει ακόμα πάρα πολύ χαμηλή, όχι ότι δεν υπάρχει καθόλου, η γυναικεία συμμετοχή. Φυσικά το κόμμα μας, το εργατικό κίνημα, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, τα άλλα κινήματα των αυτοαπασχολουμένων της πόλης και των αγροτών, κινήματα που έχουν αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, αξιοποιούν ή θα λέγαμε, υπογραμμίζουμε, πρέπει να αξιοποιούν οποιαδήποτε τυπική κατάκτηση, κάθε νόμο για την ισοτιμία της γυναίκας, για την υπεράσπισή της από αναχρονιστικές αντιλήψεις και πρακτικές εκ μέρους του άντρα. Γι' αυτό και σήμερα προβάλλουμε ανάλογες διεκδικήσεις για την αυστηροποίηση των ποινών στους δράστες βίας κατά των γυναικών. Ταυτόχρονα, όμως, αναπτύσσουμε ιδιαίτερη δράση προκειμένου μέσα από τις γραμμές του κόμματος και της ΚΝΕ, μέσα από τις γραμμές του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και των άλλων κινημάτων, να αναπτύσσεται αγωνιστική διαπαιδαγώγηση για τη στάση των ανδρών απέναντι στις γυναίκες, για την προσέγγιση γυναικών στα κινήματα, στο κόμμα, στην ΚΝΕ, για την βοήθεια την ουσιαστική για την ανάδειξή τους στα όργανα του κόμματος και των κινημάτων. Αυτός άλλωστε είναι και ο μόνος δρόμος ώστε γυναίκες και άνδρες από κοινού να αποκτούν πείρα για να μπορούν να διαχωρίζουν την τυπική από την ουσιαστική ισοτιμία. Να μπορούν να κατανοούν την ουσιαστική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην αστική και στην εργατική δημοκρατία. Να συνειδητοποιούν έτσι την ανάγκη ανατροπής
της καπιταλιστικής εξουσίας, να συνειδητοποιούν την ανάγκη της πάλης για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Γι' αυτό αξιοποιούμε και τη σημερινή μέρα για μια πιο σφαιρική τοποθέτηση στην προέλευση μιας ιδιαίτερης μορφής βίας, αυτής του άντρα απέναντι στη γυναίκα, με βάση και τη σημερινή συμβολική ημέρα. Και θα μου επιτρέψετε εδώ να σταθώ λίγο αναλυτικά σε αυτή την προέλευση. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι, η ιστορική υποταγή της γυναίκας στον άντρα συνέπεσε καθόλου τυχαία με την εμφάνιση της δυνατότητας της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, με τον χωρισμό της κοινωνίας σε τάξεις εκμεταλλευτών και αυτών που υφίστανται την εκμετάλλευση. Αυτή η εκμεταλλευτική σχέση έδωσε βέβαια τότε, πριν από εκατοντάδες χρόνια, όθηση στην κοινωνική πρόοδο, στην κοινωνική παραγωγή, θυσιάζοντας όμως πάμπολες ζωές, αλλά και εγκλωβίζοντας τη γυναίκα στα του οίκου, του ατομικού νοικοκυριού. Ήταν οργάνωση της κοινωνίας που απαιτούσε και μέσα επιβολής της εκμετάλλευσης, ελέγχου των αντιδράσεων αυτών που υφίστανται την εκμετάλλευση, απαιτούσε δηλαδή ένα ολοκληρωμένο ιδεολογικό, πολιτικό, νομικό πλαίσιο λειτουργίας της κοινωνίας, νομιμοποιούσε με αυτόν τον τρόπο το μηχανισμό ελέγχου, πειθαναγκασμού και καταστολής. Δηλαδή, απαιτούσε βία, επιβολή, πειθαναγκασμό, εκεί που το συμφέρον των λίγων πραγματοποιούνταν με αφαίρεση, με στέρηση του συμφέροντος των πολλών, που ήταν και η άμεση παραγωγή. Πολλές φορές θα το έχετε ζήσει, φαντάζομαι, και σε μαθήματα εδώ στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, εκφιάζεται η αρχαία αθηναϊκή κοινωνία και γενικότερα η Ελλάδα ως κοιτίδα της δημοκρατίας. Αποσιωπάται όμως το γεγονός ότι επρόκειτο για μια κοινωνία η οποία ήταν δουλοκτητική. Πηγή της βίας είναι ακριβώς η ανάγκη επιβολής κάποιων σε βάρος κάποιων άλλων. Αιτία αυτής δεν είναι η υποκειμενική θέληση κάποιων, είτε είναι ανδρών είτε γυναικών, αλλά είναι οι σχέσεις οργάνωσης της παραγωγής. Αυτές οι σχέσεις που ταιριάζουν σε ένα ιστορικά καθορισμένο επίπεδο ανάπτυξης του ίδιου του ανθρώπου και της ικανότητάς του να εργάζεται, να φτιάχνει και να χρησιμοποιεί μέσα παραγωγής. Η ιδιοποίηση, ο νομιμοποιημένος, θα λέγαμε, σφετερισμός του αποτελέσματος ξένης εργασίας είναι η πηγή της ατομικής ιδιοκτησίας, του ατομικού πλουτισμού, της ατομικής περιουσίας, που αρχικά και για πολλές εκατοντάδες χρόνια εμφανίστηκε σε εκείνον τον τομέα εργασίας που δούλευαν οι άνδρες. Γι' αυτό και επιβλήθηκε η εξουσία από άνδρες και επεκτάθηκε καθολικά στις γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι τα μέσα παραγωγής, ο πλουτισμός, η περιουσία ανήκαν στον άντρα εκμεταλλευτή και όχι στον άντρα που δεχόταν υφίστατο την εκμετάλλευση. Δηλαδή ανήκαν στον δουλοκτήτη, στη συνέχεια στον φεουδάρχη, στη συνέχεια στον καπιταλιστή. Αυτός ήταν εξουσία και όχι ταυτόχρονα και ο δούλος και ο δουλοπάρικος και στη συνέχεια και ο εργάτης. Όμως, η κυριαρχία της σχέσης ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής και ο ατομικός πλουτισμός γέννησε και την ανάγκη να κληρονομούνται αυτά στους γνήσιους, θα λέγαμε, απογόνους. Επομένως, γέννησε και την ανάγκη να ξέρουν οι κάτοχοι ποιοι είναι οι απόγονοι τους. Έτσι, αυτό συνέβη και αρχικά στην δουλοκτητική κοινωνία, που
ήδη η θέση της γυναίκας στη μητρότητα και στον τότε φυσικό καταμερισμό της εργασίας την είχε ήδη καταστήσει πολύ λιγότερο παραγωγική και κινητική σε σχέση με τον άντρα και γι' αυτό την έβγαλε έξω από αυτό το πιο προχωρημένο παραγωγικά κομμάτι της εργασίας. Περνώντας λοιπόν στη φεουδαρχία και στον καπιταλισμό, μιλάμε για κυρίαρχες σχέσεις. Κυρίαρχες σχέσεις παραγωγής, κυρίαρχες οικονομικές σχέσεις, που είναι η βάση για όλες τις κοινωνικές σχέσεις. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι αυτές οι κυρίαρχες δεν συνοδεύονται είτε από ορισμένες σχέσεις που παραμένουν ως επιβιώσεις από προηγούμενες, είτε ότι δεν εμφανίζονται και πρώιμες καινούριες. Και έτσι, αν θέλετε, αυτή η συνύπαρξη κάνει πολύ πιο σύνθετη την κοινωνική ταξική σύνθεση. Και μέσα σε αυτήν κάνει και λίγο πιο περίπλοκη, θα λέγαμε, την έκφραση της ανισοτιμίας της γυναίκας μέσα στο πλαίσιο κάθε κοινωνίας. Έτσι θα συναντήσουμε γυναίκες που βρίσκονται επί δουλοκτησίας στην κορυφή των οργάνων εξουσίας. Να σας πω για την Κλεοπάτρα, έτσι, από τα πιο γνωστά παραδείγματα. Αργότερα και κυρίως σε αυτό που ονομάζουμε ύστερη φεουδαρχία, την πιο προχωρημένη δηλαδή, όλο και περισσότερο συναντάμε γυναίκες βασίλισσες, αυτοκράτορες και σε άλλα αξιώματα. Και βέβαια στις μέρες μας, γνωρίζουμε πολύ περισσότερο γυναίκες πρωθυπουργούς, προέδρους δημοκρατίας, υπουργούς. Γνωρίζουμε γυναίκες όπως η Θάτσερ και η Μέρκελ, εξίσου αποφασιστικές και σκληρές με τους άντρες στη λήψη αντιλαϊκών αντεργατικών μέτρων που αγγίζουν και τις γυναίκες. Πρόκειται για γυναίκες που ηγήθηκαν στις περικοπές κρατικών κονδυλίων για τους παιδικούς σταθμούς, εισηγήθηκαν την άνοδο του ορίου συνταξιοδότησης και για τις άντρες, και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Εισηγήθηκαν την κατάρρευση και πέρασαν την κατάρρευση της προστασίας της γυναίκας από την νυχτερινή εργασία στη μεταποίηση και τόσα άλλα. Προωθούν την καθιέρωση των ατομικών συμβάσεων σε βάρος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που βρίσκει πιο ευάλωτες τις γυναίκες. Βέβαια, αυτή η αστική γυναικεία ηγεσία, καθώς βέβαια και η ανδρική έτσι ανάλογη αστική ηγεσία, μπορεί να ζητά πιο αποφασιστική συμμετοχή των γυναικών στα αστικά όργανα εξουσίας, στις ανώτερες θεσμικές θέσεις όπως είναι οι Πριτανίες, είναι οι διοικήσεις των επιχειρήσεων των μονοπωλιακών ομίλων. Ταυτόχρονα βλέπουμε διακρατικά όργανα και επιτελεία του καπιταλισμού όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΣΑ, να δίνουν κατευθύνσεις, οδηγίες για άνοδο της γυναικείας κυρίως μισθωτής εργασίας και με έναν καταμερισμό, αν θέλετε, αδειών μητρότητας, πατρότητας, έτσι που να διευκολύνει τη γυναίκα σε σχέση με τον άντρα περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα να διαμορφώνουν πολιτικές για μια γενικευμένη μείωση μισθών και εργατικών δικαιωμάτων που αφορά και τις γυναίκες και τους άντρες. Έτσι, η ισονομία όχι μόνο γίνεται τυπική, αλλά και χρησιμοποιείται για επιδείνωση της θέσης των εργαζομένων γενικότερα, ανεξάρτητα από φύλο. Όπως έγινε, είπαμε, με την εξίσωση των ορίων, συνταξιοδότησης και τόσα άλλα. Παρατηρούμε όμως ότι οι καπιταλιστικές σχέσεις που έγιναν η αιτία για να σπάσει η απόλυτη οικονομική εξάρτηση της γυναίκας από τον άντρα, που έδωσε και μεγαλύτερη γυναικεία συμμετοχή στην καπιταλιστική εξουσία, βέβαια, τη σκοπιά της αστικής τάξης, των γυναικών της αστικής τάξης. Ταυτόχρονα όμως παρατηρούμε ότι στις μέρες μας
πυροδοτεί και νέες μορφές ανισοτιμίας και ανισότητας, αλλά και αναπαράγει με νέο τρόπο αναχρονιστικές και αντιδραστικές συμπεριφορές. Τις βλέπουμε να αναπαράγονται ακόμα και μέσα στις δυνάμεις της τάξης του κεφαλαίου και των ανώτερων μεσαίων στρωμάτων, αυτές τις συμπεριφορές. Τις βλέπουμε να αναπαράγονται στις διαπροσωπικές σχέσεις, ακόμα θέλετε και μέσα στα αστικά κόμματα να υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές. Βέβαια, πρέπει να προσέξουμε, σας καλούμε να προσέξετε το εξής. Τέτοιες αναχρονιστικές αντιλήψεις και πρακτικές εκδηλώνονται στις σχέσεις των δύο φύλων και στην εργατική τάξη. Κακά τα ψέματα. Θα λέγαμε πολύ περισσότερο σε ορισμένα λαϊκά στρώματα όπως είναι οι αγρότες. Διατρέχουν οι αναχρονιστικές αντιλήψεις και η αντίστοιχη πρακτική τους, την εξέλιξη του θεσμού της οικογένειας, διατρέχουν τις συνήθειες της καθημερινότητας, αποτυπώνονται στις παραδόσεις, στα θρησκευτικά δόγματα, στις φιλοσοφικές, λογοτεχνικές και άλλες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις και βέβαια δεν μπορούμε να τις αγνοήσουμε. Γιατί όλα αυτά έχουν και τη δική τους δυναμική. Επιβιώνουν, αναπαράγονται, ακόμα και όταν έχει ανατραπεί η δική τους καθεαυτή οικονομική βάση, όπως λένε, δεν είναι η βάση τους ο καπιταλισμός, αλλά είναι προγενέστερα κοινωνικο-οικονομικά συστήματα. Άλλωστε και σε μια σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία μπορούμε, όπως είναι η δική μας, η ελληνική, έτσι, μπορούμε να δούμε μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα αστικά κέντρα και στην πιο επαρχιακές πόλεις, πολύ περισσότερο στην Ήπειρο, εκεί που είναι δηλαδή έντονη η αγροτική σύνθεση της κοινωνίας. Αν ήδη από τον 20ο αιώνα, πριν δηλαδή από τον αιώνα που διατρέχουμε τώρα, είχε υποχωρήσει, θα λέγαμε, η επίδραση της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας στις αναχρονιστικές επιβιώσεις που αφορούν τις σχέσεις των δύο φύλων. Ακόμα και εκ μέρους της Καθολικής υπήρχε τέτοια υποχώρηση. Αυτό δεν σημαίνει ακόμα με ορισμένα άλλα θρησκευτικά δόγματα τα οποία κυριαρχούν σε καπιταλιστικά κράτη, όπως είναι το Ισλαμικό δόγμα. Έτσι παρατηρούμε ότι χώρες οι οποίες είναι καπιταλιστικά αναπτυγμένες, αλλά με πολύ μεγαλύτερη εσωτερική ανισομετρία από αυτή που γνωρίζουμε εμείς στην Ελλάδα ή σε χώρες όπως είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι χώρες δηλαδή όπως η Ινδία, η Τουρκία, άλλες ασιατικές χώρες. Παρατηρούμε πολύ πιο έντονες τις αναχρονιστικές αντιλήψεις για την κοινωνική θέση της γυναίκας, πολύ πιο συχνές τις βάναυσες και κλιματικές πρακτικές σε βάρος των γυναικών με αιτία τη σεξουαλική ζωή της γυναίκας. Και όλο αυτό που υπάρχει στο επικοδόμημα αγκαλιάζει έστω και με τις άκρες, θα λέγαμε, το πλοκαμιόν του και γυναίκες των ανώτερων μεσαίων στρωμάτων, ακόμα και της αστικής τάξης. Για φανταστείτε σε μια κοινωνία που διαχέεται τόσο έντονα ο σκοταδισμός, ο αναχρονισμός, μέσα σε αυτά και θα λέγαμε και η πατριαρχικού τύπου αντίληψη και πρακτική και στις λαϊκές δυνάμεις, πώς είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή η ανάδειξη γυναικών, έτσι, στην κορυφή των αστικών κομμάτων ή των αστικών των οργάνων της αστικής εξουσίας. Αυτό όμως διαμορφώνει μία αντίληψη συχνά ότι το πρόβλημα της γυναικείας ανισοτιμίας, το πρόβλημα της επιβολής του άντρα απέναντι στη γυναίκα, ότι είναι ένα διαταξικό και όχι ταξικό πρόβλημα στη ρίζα του.
Αν θέλετε, πάνω σε αυτή τη βάση δημιουργούνται και σήμερα αστικού τύπου κινήσεις, όπως και διεκδικήσεις, όπως είναι, ξέρω εγώ, να καθιερωθεί η ποσοστιαία συμμετοχή των γυναικών στα όργανα, τα αστικά, στην Βουλή, στην Ευρωβουλή, σε διάφορα τέλος πάντων. Το γεγονός όμως ότι οι πραγματικές διακρίσεις και ανισοτιμίες σε βάρος των γυναικών απλώνουν τα δίχτυα τους ακόμα και σε αυτές, δημιουργεί μεγάλη σύγχυση στην κατανόηση της ταξικής ρίζας του προβλήματος της γυναικείας ανισοτιμίας και σε μεγάλο βαθμό της ταξικής ουσίας και της βίας κατά των γυναικών. Έτσι εύκολα η κοινή αντίληψη βλέπει την πιο κοντινή της μορφή ανισοτιμίας ή αν θέλει την πιο κοντινή της μορφή καταπίεσης και βίας, που είναι η ενδοοικογενειακή ή ευρύτερα η καταπίεση και βία που προέρχεται από τον ερωτικό σύντροφο ή αυτόν που θέλει να γίνει ερωτικός σύντροφος ή και απλά να γίνει περιστασιακός σεξουαλικός παρτενέρ. Όμως όλο αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ή να κωδικοποιηθεί, να κατηγοριοποιηθεί ως πατριαρχική εξουσία. Φίλοι και σύντροφοι, φίλες και συντρόφισσες, η γυναικοκτονία ως προϊόν της πατριαρχικής κτητικότητας, όπως την χαρακτηρίζουν ορισμένες φεμινιστικές προσεγγίσεις, αφορά κατάλοιπο από κοινωνίες προγενέστερες της καπιταλιστικής, όπως ήδη αναφέραμε. Όμως σήμερα δεν ευσταθεί η ερμηνεία της πατριαρχικής εξουσίας και κρύβει το χαρακτήρα της καπιταλιστικής εξουσίας. Το ζήτημα λοιπόν είναι να κατανοηθεί γιατί τα όργανα καπιταλιστικής εξουσίας δεν ήθελαν ή και δεν μπορούσαν να προχωρήσουν πιο αποφασιστικά στο ξερίζωμα των αντιδραστικών, αναχρονιστικών αντιλήψεων και πρακτικών που στην πραγματικότητα, είπαμε, δεν ταιριάζουν με τον καπιταλισμό και που σήμερα κατά χώρο καταγγέλθηκαν, δεν έχουμε πρόβλημα γιατί καταγγέλθηκαν έτσι σήμερα, αλλά πρέπει να δούμε πιο βαθιά την αιτία του προβλήματος. Αντίθετα, παλιές ανορθολογικές και αντιεπιστημονικές θεωρίες, όπως ήταν παλιότερα περί της δίθεν βιολογικής κατωτερότητας της γυναίκας, υποχώρησαν, αλλά έδωσαν τη θέση τους σε νέες ανορθολογικές θεωρίες, όπως είναι αυτές περί νοητικής γλωσσικής κατασκευής του φύλου. Άλλες θεωρίες που γενικεύουν τη ρευστότητα ταυτότητας φύλου. Τέτοιες αντιδραστικές θεωρίες δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με το ζήτημα της ιστορικής κοινωνικής και κοινωνιολογικής εξήγησης συμπεριφορών και στερεοτύπων με βάση το φύλο και με την ανάγκη να καταδικαστούν, να παραμεριστούν, να ξεπεραστούν. Δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με το πραγματικό γεγονός ότι οι βιολογικές διαφορές, οι βιολογικές ομοιότητες ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα είναι πολύ λιγότερες από τις διαφορές τους. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τις ιδεαλιστικές θεωρίες περί πλήρους ρευστότητας της ταυτότητας φύλου και ας υπάρχουν, γιατί δεν το αρνούμαστε ότι υπάρχουν, περιπτώσεις που το γενετικό υλικό μπορεί να οδηγήσει σε ασαφή χαρακτηριστικά του αναπαραγωγικού συστήματος του ανδρικού ή του γυναικείου. Πιστεύω να καταλάβατε τι εννοώ με αυτό, έτσι που σχετίζεται με τα όργανα της γυναίκας και του άντρα. Όμως αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι μια ορισμένη κατηγοριοποίηση, ομαδοποίηση ανθρώπων με βάση ορισμένα προβλήματα, όπως είναι και τα προβλήματα
προηγούμενα που είπαμε, ακόμα και του σεξουαλικού προσανατολισμού ή με βάση ενδιαφέροντα ή τρόπο ζωής και τα λοιπά, όλο αυτό που επιχειρείται από ορισμένες θεωρίες και θα λέγαμε ανεξάρτητα από τις προθέσεις των θεωρητικών θεμελιωτών τους, αυτές αξιοποιούνται από την αστική τάξη και την εξουσία της, προκειμένου να δημιουργήσουν προβλήματα ως ένα κύριο ζήτημα. Ποιο είναι αυτό το κύριο ζήτημα? Αξιοποιούνται από την αστική τάξη σήμερα προκειμένου να πλήξει την ενότητα της εργατικής τάξης, της κοινωνικής της συμμαχίας με τα άλλα λαϊκά στρώματα. Γίνεται με σκοπό να στηριχτούν, να προβληθούν νέα υποκείμενα δράσης και διεκδίκησης, αυλαβή για την αστική εξουσία, που τελικά είναι εύκολο να ενσωματωθούν σε μια πορεία πλήρως στην κυρίαρχη ιδεολογία και εξουσία. Συχνά χρησιμοποιούνται για την απομαζικοποίηση του εργατικού κινήματος, του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, υποσκάπτουν τη διαμόρφωση, αν θέλετε, αυτό που λέμε αντικαπιταλιστική συνείδηση, δηλαδή συνείδηση του τι είναι ο καπιταλισμός. Και έτσι πιο εύκολα να παράγεται αυτός ο φαύλος κύκλος που αναφέρει και το σύνθημα της ΚΝΕΣ στη σημερινή εκδήλωση. Το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα που δημιουργεί λοιπόν τη δυνατότητα κατάργησης της γυναικείας ανισότητας χρησιμοποιεί την κατάργησή της ως πηγή αύξησης του κέρδους και της εκμετάλλευσης. Λειτουργεί, θα λέγαμε, ως οδοστρωτήρας της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων και όχι ως προστασία της ισοτιμίας, πρώτα απ' όλα στην ίδια την εργασία. Η μητρότητα είναι μία πραγματικότητα που απαιτεί κρατική κοινωνική προστασία προκειμένου να μην εμποδίζει το δικαίωμα της γυναίκας στην κοινωνική εργασία, στον ελεύθερο χρόνο και γενικότερα στην κοινωνική πάλη. Έτσι, βία είναι και η απόλυση εργαζόμενης και εργαζόμενου εννοείται, γιατί συνδικαλίζεται, γιατί απεργεί. Βία είναι και η υπερεντατικοποίηση με τη μορφή τώρα της διευθέτησης του εργασιακού χρόνου. Βία είναι και ο εκβιασμός του εργοδότη, να μην προσλάβει παντρεμένη μέρουσα γυμονούσα. Βία είναι και η μη ανανέωση σύμβασης ορισμένου χρόνου εργασίας για γυμονούσα. Βία είναι και η με τον ένα ή άλλο τρόπο επιβολή σεξουαλικής συνέβρεσης εκ μέρους του εργοδότη προς την εργαζόμενη. Όπως αναδείχθηκε και πολύ πρόσφατα σε ορισμένους ειδικούς εργασιακούς χώρους όπως είναι των ηθοποιών και των αθλητών, αθλητριών. Η ειδική μορφή βίας είναι ο γάμος για λόγους επιβίωσης, δηλαδή για οικονομικούς λόγους, αλλά και η μη λύση του γάμου πάλι για οικονομικούς λόγους. Η ειδική μορφή βίας είναι και η ενδοοικογενειακή, η βία του άντρα απέναντι στη γυναίκα με κίνητρο της επιθυμίας του για την ερωτική σχέση και γενικότερα τις αντιλήψεις και τη θέση του άντρα για τη γυναίκα στην οικογένεια μέσα είτε και ευρύτερα στην κοινωνία. Αλλά όλες αυτές οι κοινωνικά θα λέγαμε κατακριτές μορφές βίας προς τη γυναίκα δεν μπορούν να εξηγηθούν ως προϊόν της εξουσίας του άντρα χωρίς ιστορική ταξική αναφορά στο φαινόμενο. Έχει υπερβολή ότι σήμερα προορίζεται η γυναίκα για κτήση του άντρα ως αντικείμενο του σεξουαλικού πόθου, το λέω γιατί το διαβάζετε, σε διάφορα που μπορεί να διακινούνται και μέσα εδώ στη σχολή σας. Ωστόσο, έχει βάση ότι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από ορισμένη, όχι περιορισμένη καλλιτεχνική δημιουργία, μέσα θα λέγαμε ακόμα από την ίδια τη βιομηχανία και την προώθησή της με τη διαφήμιση. Υπάρχει προσανατολισμός της
κοινή γνώμη στην υπερβολή της εξωτερικής εμφάνισης της γυναίκας. Αλλά δεν πρέπει αυτό να το απολυτοποιούμε, γιατί σήμερα αυτός ο προσανατολισμός αφορά και τον άντρα και την εξωτερική εμφάνιση του άντρα. Άλλωστε, ιστορικά ευρήματα και καταγραφές ιστορικές δείχνουν ότι και οι άντρες των αρχουσών τάξεων, επιδίδονταν στον καλοπισμό, και τότε ίσως επιδίδονταν περισσότερο από ότι οι γυναίκες, στη δουλοκτησία, στη φεουδαρχία. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι ένας υπερβάλλον προσανατολισμός σε στερεότυπα γυναικείας ομορφιάς αποτελεί και αποκλειστικό φαινόμενο σχετιζόμενο με την παροχημένη θέση να βλέπει ο άντρας τη γυναίκα ως αντικείμενο του σεξουαλικού του πόθου, που σε μια ορισμένη ψυχοκοινωνική της έκφραση μπορεί να οδηγήσει και σε ακραία δάναυσες συμπεριφορές, ακόμα και σε εγκλήματα, σε ανθρωποκτονίες ή, πέστε το, και γυναικοκτονίες. Όμως, η ενοιολόγηση του φαινομένου της ανθρωποκτονίας και γενικότερα της εγκληματικότητας έχει ιστορικότητα, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Το λέω απευθυνόμενη έτσι και στις δικές σας τις σχολές. Εξετάζοντας δηλαδή ιστορικά την εγκληματικότητα, την ανθρωποκτονία, βλέπουμε ότι τροποποιείται η νομική, η πολιτιακή στάση απέναντι στην εγκληματικότητα, ακόμα και στην ανθρωποκτονία. Και αυτή η τροποποίηση σχετίζεται κυρίως με το πώς είναι αυτό που είπαμε πριν, η οικονομική βάση της κοινωνίας, ποιες είναι οι κυρίαρχες σχέσεις παραγωγής. Η ιστορική προσέγγιση και μελέτη αποδεικνύει την ταξικότητα στις δικαιακές και δικονομικές προϋποθέσεις καταδίκης της εγκληματικότητας από την εκάστοτε κοινωνία. Και αυτό αφορά τόσο την ανδροκτονία όσο και την γυναικοκτονία, ακόμα και την παιδοκτονία. Θα το εξηγήσω. Το τόσο προωθημένο για την εποχή του ρωμαϊκό δίκαιο καθόλου δεν προστάτευε το δούλο, άντρα, γυναίκα και παιδί, σε καμία περίπτωση. Ο Παπαδιαμάντης όταν έγραψε τη Φόνησα δεν το έκανε για να καταγγείλει, να την καταγγείλει ως κοριτσοκτόνο, αλλά για να αναδείξει τα βάσανα, τις κοινωνικές αιτίες των βασάλων της γυναίκας της εποχής του. Το ίδιο και ο Ευρυπίδης γράφοντας τη Μίδια. Επομένως, τόσο η έννοια της βίας, όσο και η ιδιαίτερη μορφή της, η βία κατά των γυναικών, δεν μπορούν να προσεγγίζονται ως σχέσεις εξουσίας αποκομμένες από τις οικονομικές σχέσεις, τις σχέσεις εξουσίας. Σε φεουδαρχικές κοινωνίες, το κτητικό δικαίωμα του φεουδάρχη στην σεξουαλική του συνέβρεση με δουλοπάρικο, γυναίκα, ήταν υπεράνω του δικαιώματος του αντίστοιχου συζύγου δουλοπάρικο. Στον καπιταλισμό, λοιπόν, του 18ου, του 19ου, του 20ου αιώνα, που γενικεύτηκε η εμπορευματοποίηση, η παραγωγή έγινε άγρος εμπορευματοποιημένη, βλέπουμε ότι αυξάνει η πορνεία, η εμπορευματοποίηση της γυναίκας στην σεξουαλική σχέση. Αυτό έγινε ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, στις πόλεις λιμάνια. Βέβαια, στον καπιταλισμό των ημερών μας μπορεί να παίρνει μια μορφή τροποποιημένη, πιο ραφιναρισμένη, και γι' αυτό να μην το παίρνουμε και πολύ είδηση, να μην το παίρνουμε τουλάχιστον είδηση με τον τρόπο που παρουσιάζεται στην ταινία «Τα κόκκινα φανάρια» και όχι μόνο της δεκαετίας του 1960. Και γι' αυτό να διαμορφώνεται γύρω από αυτό μια σύγχυση ότι, ρε αδερφέ, είναι δικαίωμα του καθενός, της καθεμιάς, να επιλέξει αυτό το επάγγελμα και να το αποσπάσει από τις κοινωνικές, οικονομικές αιτίες που γεννούν αυτό το επάγγελμα και να του δίνεις έτσι και ένα χαρακτηρισμό πιο light, σεξεργάτρια. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι.
έχει πάρει πιο ραφινασμένη μορφή, με κέντρα διασκέδασης πιο πολυτελή, με χορευτικά σόου, πιο λάγνα από γυναίκες πολύ ωραίες κτλ. Κυρίως προέρχονται από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Και αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί εκεί η καπιταλιστικοποίηση έφερε πολύ μεγάλη απαξίωση της εργατικής δύναμης και πολύ περισσότερο αυτό αγκάλιασε τη γυναικεία εργατική δύναμη και την έσπρωξε σε αυτό. Όμως, δεν είναι ένα φαινόμενο αποσπασμένο, παρόλο που μπορεί να έχει και τέτοια στοιχεία, αποσπασμένο από πιο βαθιά προβλήματα, όπως είναι η παράνομη μετακίνηση μεταναστών, που συχνά συνδυάζεται με κυκλώματα εμπορευματοποίησης του γυναικείου σώματος, μπερδεύεται και με άλλα κυκλώματα όπως τη διακίνηση των ναρκωτικών. Ο καπιταλιστικά παράνομος χρηματισμός συχνά διασταυρώνεται με τον καπιταλιστικά νόμιμο χρηματισμό. Ο πρώτος ξεπλένεται μέσω του δεύτερου. Με τη συμβολή και εκπροσώπων σωμάτων καταστολής, αλλά και με τη συμβολή εκπροσώπων νόμιμων επιχειρήσεων όπως είναι αυτές που πουλάνε προστασία και ασφάλεια δίθεν. Συχνά λοιπόν θύματα είναι γυναίκες, αλλά δύσκολα θα κατατάσσονταν το έγκλημα που γίνεται εκεί, θανατηφόρο ή μη, σε σχέση πατριαρχικής νοοτροπίας του άντρα απέναντι στη γυναίκα, έστω κι αν έχει και ορισμένα τέτοια χαρακτηριστικά. Όμως, οι κραυγαλαίες έτσι περιπτώσεις, τα προβλήματα για τη φάση της καπιταλιστικής κοινωνίας, πολλές φορές προκαλούν την αντίδραση και αστικών κομμάτων και αστικών θεσμών. Ευαισθητοποιούν γενικότερα την κοινωνία, πολύ περισσότερο θα λέγαμε, και προοδευτικές αστικές φωνές, κυρίως από τον χώρο της διανόησης. Γι' αυτό σήμερα υψώνεται φωνή καταδίκης αυτών των φρικαλαιοτήτων, των εγκλημάτων όπως το συγκεκριμένο της στο Παλούδι στη Ρόδο, με κίνητρο ερωτικής ιδιοκτησίας εκ μέρους ανδρών και για λόγους τιμής ή για λόγους που θεωρούνται ανηθικότητα για τη γυναίκα, ενώ δεν υπάρχουν αντίστοιχοι για τον άντρα και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Αλλά συναντάμε και εγκλήματα λόγω ψυχοκοινωνικής παθογένειας, στην ομαλή διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, θα λέγαμε, στις διαπροσωπικές σχέσεις. Για την αντιμετώπιση λοιπόν όλων αυτών των ζητημάτων, έχουμε εκδηλωμένη μια ορισμένη ευαισθησία, όπως έχει εκφραστεί και από το χώρο του Παντίου Πανεπιστημίου, μέσω του εργαστηρίου των φύλων και την έκδοση για τις γυναικοκτονίες, διαπιστώσεις, ερωτήματα και ερωτηματικά. Ωστόσο, η ενοιολόγηση της γυναικοκτονίας δεν μπορεί να προσεγγιστεί αποσπασμένη από την ενοιολόγηση της ανθρωποκτονίας. Η πολιτική θεσμική διερεύνηση του φαινομένου δεν μπορεί να γίνει αποσπασμένα από την κοινωνική οικονομική της ρίζα, γι' αυτό και επιμείναμε και εισηγητικά. Σε αυτό άλλωστε συνίσταται, θα έλεγα, και η βασική θεωρητική και μεθοδολογική μας κριτική απέναντι στη συγκεκριμένη έκδοση του Παντίου. Βέβαια, ένα σημαντικό έβρος νομικών παραδέχεται ότι η ενοιολογική κατηγοριοποίηση και στην επιστήμη του δικαίου, η διαμόρφωση και η καθιέρωση αντίστοιχων ορολογιών δεν έχει τυπική αλλά ουσιαστική σημασία, αποδίδει συμπίκνωση στην κατανόηση όχι ενός μεμονωμένου φαινομένου, αλλά στον προσδιορισμό γενικότερων χαρακτηριστικών ενός κοινωνικού φαινομένου, στη στάση της κοινωνίας απέναντι σε αυτό το φαινόμενο που είναι και η ανθρωποκτονία. Από αυτή την άποψη δεν ξεκινάμε εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα και ως ΚΝΕ μια στενή συζήτηση για τον όρο γυναικοκτονία, αλλά για το κοινωνικό φαινόμενο μιας ιδιαίτερης μορφής βίας, της συγκεκριμένης βίας εκ μέρους του άντρα προς τη γυναίκα με κίνητρο τη διαπροσωπική, γενικότερα την οικογενειακή σχέση.
Το ΚΚΕ όχι μόνο δεν αδιαφορεί για οποιοδήποτε μέτρο προστασίας της γυναίκας από κάθε απειλή σε βάρος της, αλλά έχει πρωτοστατήσει στις διεκδικήσεις που αφορούν όλα τα παιδεία. Την εργασία, την εκπαίδευση, την κοινωνική προστασία της μητρότητας, ώστε να μην αποτελεί κυρίως ατομική και οικογενειακή υπόθεση η μητρότητα. Τόσο το κόμμα όσο και η ΚΝΕ αναδεικνύουμε και παλεύουμε για τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να έχει η γυναίκα τη δυνατότητα να απεμπλοκιστεί από οποιαδήποτε προβληματική σχέση με το άλλο φύλο μέσα στην οικογένεια ή σε μια διαπροσωπική σχέση οποιασδήποτε μορφής. Πολύ περισσότερο απαιτούμε την καταδίκη της σεξουαλικού τύπου βίας εκ μέρους του άντρα προς τη γυναίκα στον εργασιακό χώρο. Το ΚΚΕ εντάσσεται υπέρ της αυστηροποίησης του ποινικού πλαισίου και της ποινικής μεταχείρισης των εγκλημάτων βίας κατά των γυναικών σε κάθε μορφή τους, με άξονα το κίνητρο του δράστη, καταδικάζει κατηγορηματικά κάθε φαινόμενο ατιμωρησίας ή προσπάθειας να πέσουν στα μαλακά με κίνητρα που αποδίδονταν μέχρι πρότινος. Έχουμε διατυπώσει εξειδικευμένες προτάσεις για το νομικό πλαίσιο, στις οποίες θα αναφερθεί στη συνέχεια ο επόμενος ομιλητής. Εξειδικευμένες προτάσεις έχει το κόμμα μας και για το αναγκαίο, εκτεταμένο, θα λέγαμε, δίκαιο δημόσιων, δωρεάν, παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών, προστασίας της γυναίκας σε οποιαδήποτε φάση της ζωής της. Μέσα σε αυτά είναι και οι ξενώνες για κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους, είναι τα συμβουλευτικά κέντρα, είναι η στελέχωση με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό όλων των κοινωνικών δομών, χωρίς να μπλέκονται μέσα οι λεγόμενες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, η στελέχωση ειδικών τμήματων της αστυνομίας και τα ρέστα. Οι διεκδικήσεις πάντα απ' όλα, έτσι και την εκπαίδευση και για τα κέντρα υγείας, για το περιεχόμενό τους που να αγκαλιάζει αυτά τα ζητήματα. Βέβαια, η πραγματοποίησή τους συγκρούεται με το κίνητρο συγκέντρωσης διάθεσης σπόρων από τις αστικές κυβερνήσεις. Προϋποθέτει δηλαδή κακά τα ψέματα, άλλη αντίληψη περί κοινωνικών αναγκών, που βέβαια εδώ βρίσκεται το ζήτημα της άλλης οικονομίας με άλλη εξουσία. Προέχει λοιπόν για μας ο ιδεολογικός πολιτικός αγώνας, ώστε οι υπάλληλοι για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της γυναικείας ανισοτιμίας, εκμετάλλευσης και βίας, υπάλληλοι για την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας και των αντίστοιχων σχέσεων, να γίνει υπόθεση των ίδιων των γυναικών, καθώς και των ανδρών, εργατοϋπαλλήλων, αυτοαπασχολούμενων, φοιτητών, κάθε προοδευτικά σκεπτόμενου, διανοούμενου και καλλιτέχνη. Παλεύουμε να συνειδητοποιηθεί γιατί η κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, γιατί ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας, η εργατική λαϊκή εξουσία, η συμμετοχή στα όργανα εξουσίας από τα κάτω προς τα πάνω, είναι το βάθρο για την κατάκτηση της ισοτιμίας των φύλων και της ικανοποίησης των ιδιαίτερων σύγχρονων αναγκών των γυναικών. Στην ουσία, για να σπάσει οριστικά ο φαύλος κύκλος της βίας και της γυναικείας ανισοτιμίας, απαιτείται πιο αποφασιστικά και μαζικά οι γυναίκες εργατικής λαϊκής ένταξης ή καταγωγής να υψώσουν το ανάστημά τους, να διαμορφώσουν άλλη στάση ζωής. Θα λέγαμε, χωρίς υπερβολή, είναι στο χέρι κάθε νέας γυναίκας, αντί να ονειρεύεται να κάνει έναν οικονομικά συμφέροντα γάμο, να διαλέξει τον ερωτικό της σύντροφο, υπολογίζοντας την αγωνιστική του στάση, υπολογίζοντας τα κοινωνικά του οράματα. Μόνο από αυτό μπορεί να προκύψουν αξίες και στάση ζωής τέτοια που να τη σέβεται και στην προσωπική της σχέση. Να γίνει λοιπόν μαχήτρια στο φοιτητικό σύλλογο, στο σωματείο, στο σύλλογο γυναικών, να συμβάλλει στους πολιτικούς αγώνες του κόμματος και της ΚΝΕ για την ανατροπή των σχέσεων κάθε μορφής εκμετάλλευσης και βίας, να παλέψει συνειδητά
για να ανοίξει ο δρόμος κατάκτησης της σοσιαλιστικής κομμουνιστικής κοινωνίας.